Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ προσεύχεστε αυτά τα οποία λέμε να είναι πάντοτε λόγια του Θεού. Welcome to our program. I thank you very much. Please pray that whatever I say are in honor of God. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, το σημερινό Ευαγγέλιο μας μιλάει για την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και για την κρίση τη μεγάλη. Και η βασική φράση την οποία έχουμε και στην οποία πρέπει να σταματήσουμε είναι αυτή που λέγει «Επίνασα και ούκ εδώ κατέμε φαγήν, εδίψησα και ούκ αποτισατέμε, γυμνός και ούκ περιεβαλετέμε, ασθενής και εν φυλακή και ούκ επισκέψαστέμε». Αυτά είναι τα βασικά πράγματα τα οποία μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο. Και εγώ, στις δύσκολες αυτές οι μέρες τις οποίες βρισκόμαστε, θέλω να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε. Αυτά τα οποία μας λέει ο Χριστός σε αυτό το Ευαγγέλιο, τι έγιναν αυτές τις ημέρες. Τι έγινε στην Ουκρανία. Τι γίνεται σε όλον τον κόσμο. Αντί ο ένας να προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλον, οι άνθρωποι δυστυχώς, όχι όλοι βέβαια, προσπαθούν ο ένας να δαγκώσει τον άλλον, να φάει τον άλλον, να γκρεμίσει τον άλλον. Αυτό δεν είναι χριστιανισμός. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι χριστιανική ζωή. Και αυτοί οι οποίοι τα κάνουν αυτά, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν σκέφτονται χριστιανικά, δεν ζούνε χριστιανικά, δεν σκέφτονται την μετά θάνατον ζωή, δεν σκέφτονται ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, αλλά είναι σώμα και ψυχή. Δεν σκέφτονται ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο σε αυτή την γη, σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά θα ζήσει στο υπερπέραν, θα ζήσει στην αιωνιότητα, θα ζήσει για πάντα. Και ο Χριστός που ήρθε και γεννήθηκε σαν άνθρωπος, Θεός αληθινός, μας εδίδαξε την αλήθεια. Ανέβηκε στο Σταυρό, πέθανε πάνω στο Σταυρό,
φώναξε το τετέλεστε και κατέβηκε όμως νικητής στον Άδη και αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς και πήγε πάλι στην πρώτη θέση που είχε δίπλα με τον Πατέρα του και το Άγιο Πνεύμα. Και μας είπε και μας φώναξε πολλές φορές και μας εδίδαξε με πολύ αγάπη. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, να πιστεύετε στον αληθινό Θεό, να ζείτε ζωή καθαρή, αγνή, χριστιανική, γεμάτη αγάπη, γεμάτη καλοσύνη, γεμάτη ειρήνη. Και εμείς τι κάνουμε? Γεμίζουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας με κακία, με εχθρότητα, με μίσος εναντίον των άλλων ανθρώπων. Εκεί που μας ζητάει να του δίδουμε στον αδελφό του, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, τον αδελφό μας, σε όποιον άνθρωπο δίπλα μας, εμείς κάνουμε εντελώς το αντίθετο. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν. Κοιτάξτε τι έγινε στην Ουκρανία. Πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν, πόσα σπίτια γκρεμίστηκαν, πόσα πράγματα έγιναν. Και εμείς μυαλό δεν βάλαμε. Πώς θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Χριστό, στη δεύτερη του παρουσία, ο καθένας από εμάς, και τι θα υπούμε εάν δεν έχουμε πράξει αυτά τα πράγματα. Και να σας πω και κάτι άλλο, αγαπημένοι μου χριστιανοί. Δεν είναι ότι εμείς κάνουμε αυτά τα πράγματα και βοηθούμε τον άλλον άνθρωπο. Στην ουσία, όποιος κάνει αυτά τα πράγματα ωφελεί περισσότερο τον εαυτό του. Γιατί? Διότι ζει ήρεμα. Διότι ζει ειρηνικά. Διότι δεν αισθάνεται άσχημα να δει τον αδελφό του. Διότι έχει μέσα του την συνείδηση, την αίσθηση ότι ακολουθεί το δρόμο του Θεού και προγεύεται ο άνθρωπος αυτός την ουράνια βασιλεία του Θεού. Τι θέλουμε να κάνουμε? Ο καθένας από μας ας το σκεφτεί πολύ σωστά και πολύ καλά. Είμαστε στο δρόμο. Στο δρόμο της μετανοίας, στο δρόμο των ευθύ που φέρνει στη βασιλεία του Θεού. Θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού ή δεν θέλουμε να την ακούσουμε? Επείνασα και εδώ κατέμεφα υγιήν. Εδίψησα και εποτίσατε με. Ασθενής και εν φυλακή και επισκέψαστε με. Τι θα πούμε στο Χριστό αν δεν τα κάνουμε αυτά? Όταν τα κάνουμε αυτή θα μας πει «Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη βασιλεία του Θεού». Αν δεν τα κάνουμε αυτά θα μας πει «Φύγετε από κοντά μου, δεν αξίζετε να είστε παιδιά μου και αδέρφια μου». Αυτά να σκεφτούμε αυτόν τον καιρό και ο καθένας να ακολουθήσει τη γραμμή που θέλει ο Θεός. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που μας δίδαξες τόσο απλά και τόσο όμορφα, δώσ' μας συνείδηση, δώσ' μας ηθική γραμμή να προχωρήσουμε στα κελεύσματα τα δικά σου, να είμαστε τώρα μαζί σου και να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σου στην αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Λυτρωτή και Σωτήρα του κόσμου. Δεν χωρεί ανθρώπου το λογικό.
ανθρωπινό χωρίζει κάθε έννοια σε λογική και αλογή και υπεράνω λόγου εκτός ανθρώπινου μυαλού Θεού η έννοια είναι του πλάστη ο καθορισμός Θεόν περιορίζει όταν ορίζεις τον Θεό Θεός θέλεις να γίνεις και είναι πνεύμα ο Θεός μπορείς να τον ορίσεις άπειρος και αιώνιος και πάνταρχου υπάρχει πάνσοφος και παντοκράτορ αληθινό φως είναι τ' απόλυτα αγαθό Άγιος και δίκαιος από αγάπη ενεργή καλός πει τα πάντα μόναχος και ένας είναι μα πρόσωπα έχει τρία Παναγαθέ και πάνσοφε το σύμπαν σε λατρεύει αμαρτωλόν ακού φωνή το πλάσμα σε γυρεύει δώσ' χαριστόν κατήχητη να σπέρνει θείο σπόρο ο λόγος σου να ακούγεται σε όλο σου τον κόσμο As I said in Greek, today's Gospel talks to us about the second coming of Christ and the last and just judgment. Let us see some more points. Christ, whenever he will decide, he will come and he will judge the living and the dead. Everyone is going to be resurrected, and everyone is going to face the Lord himself. And then the Lord will address the people that followed him and did the right thing. And he will say to them, come, you are the blessed of my Father. Come and go to the right and inherit the kingdom eternal. The kingdom that has been prepared by God the Father for each and every one of you. And then he will address the people that did not follow him, that were not good. They did not practice the faith and they did not practice charity. And he will say, go away from me. You are cursed because you did not follow what I said to you and what my Father told you. And both will ask him, what did we do? The righteous and the not righteous. And then he will say to the righteous, yes, you did quite a bit. What you did is this. I was hungry and you fed me. I was thirsty and you gave me to drink. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to see me. And all of them will be surprised and they will say, when did you see that you were all those things and we did them for you? And he will say, as long as you have done it to one of my little brothers and sisters, you have done it to me. And then he will address not the righteous, the ones who do not believe in God, the ones who do not
go straight. And he will say, go away from me. Because I was hungry and you did not feed me. I was thirsty and you did not give me to drink. And so on and so forth. And they too will say, when did we see you and we did not do that? They will sort of revolt. And he will say, keep your peace. When you did not do it to one of my brothers or my sisters, you did not do it to me. And he will order the ones that believe in God, that they did all this, to go to eternal life, blessed of the Father, and be there forever and ever with the Father, the Son, and the Holy Spirit, the angels of heaven, the Holy Mother, and all the saints. And the others will order them to go to eternal punishment. Did you hear that? Did I hear that? Do you believe that? Do I believe that? Doesn't matter if you believe it or I believe it. This is the reality and this is the truth. God is not lying. Do you believe in the afterlife? Do you believe in God Himself? Do you try always in your life to do the right thing? Think about it. Because if you don't, and I don't, then we will end up in eternal punishment. This is not the will of God. The will of God is that everyone to repent and be saved. And as I have told you so many times, He gives us this opportunity of repentance. Let's say that we have done an awful lot of wrong things. If we repent and if we change our life, He is ready. He is a Father to forgive us, to embrace us, to keep us with Him forever and ever. This is what is the message of today's gospel. Listen to it and try to practice it in your everyday life. You believe it or not, the reality will be that Christ is coming again to judge the living and the dead. And we will be there and we will be judged. Let's hope and pray that all of us, in repentance, we will face Him. And because He is so good and so merciful, that He will forgive us all our sins and He will put us with the saints in heaven. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Christ our Lord, yes, we believe. We believe that You are the true God. We believe that You came to forgive us, for us to repent. And we know that You are coming again to judge the living and the dead. We ask that You be merciful to each and every one of us. Thank You, Lord Jesus Christ, Redeemer and Savior of the world.
κύριος Τόρι, ο Δήμαρχος του Τορόντο, είναι φίλος μου για πολλά χρόνια, από τα χρόνια εκείνα που πήγαινε για να γίνει αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά. John Tory, the mayor of Toronto, is a close friend of mine since those years that he was going to be leader of the Conservative Party of Canada. Την περασμένη εβδομάδα με επισκέφθηκαν στο γραφείο μου ο κύριος Μαντάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Toronto, και ο κύριος Σωτηρόπουλος και συζητήσαμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αθλητικό κέντρο και πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες σχέσεις με το Δημαρχείο του Τορόντο. Last week, Mr. Mandas, a council member of Toronto and Evangelos Sotiropoulos visited with me and we discussed how we can create an athletic center and how we can have better cooperation with the city of Toronto. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. I thank them very much. Επίσης, την περασμένη εβδομάδα είχαμε μία διαδικτυακή συνεδρίαση του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου από όλον τον Καναδά. Όπως ξέρετε, τα μέλη του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου είναι 40. Και στην συνεδρίαση αυτή έλαβαν μέρος 28 μέλη. Also last week, we had a Zoom meeting with all the members of the Archdiocesan Council across Canada. The members of the Archdiocesan Council are 40, and 28 of them participated. Μιλήσαμε για πολλά και διαφορετικά θέματα και θέσαμε το πρόγραμμα για τα επόμενα 2 χρόνια, το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε σε όλους τους τομείς. We talked about different things and we made the program for the next 2 years. What are the things that we are going to do? Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες τώρα, αλλά τα δημοσιεύσαμε και θα τα δείτε. I can't tell you details now, but we have published them and you will see them if you have not seen them. Σήμερα το πρωί λειτουργήσα στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου με τον πατέρα Σπύριδωνα Βιτολαδίτη και με τον πατέρα Απόστολο Γκόλια. Και θέλω να ξέρετε ότι η συνεργασία της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής με την ελληνική κοινότητα Τορόντο είναι αρίστη. Ο πατήρ Σπυρίδων Βιτολαδίτης, ο οποίος υπηρέτησε τόσο όμορφα την εκκλησία αυτή και τον ευγνωμονούν όλοι, από 1ης του Μαρτίου θα διοριστεί εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Και ο νέος ιερατικός προϊστάμενος της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου θα είναι ο πατήρ Απόστολος Γκόλιας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Father Spiridon Vituladitis, who has served the community so well, he is going to sort of be semi-retired and he will be working for the Church of St. John the Theologian. The new proistamenos of St. Irene Chrysovalando will be Father Apostolos Goulias. I thank them very much and I wish them the best. Μετά τη Θεία Λειτουργία, η οποία ήταν τόσο όμορφη, είχαμε ένα γεύμα στη μικρή αίθουσα που έχουν εκεί με την πρόεδρο της κοινότητας κυρία Σκουτάκη, τον πρόεδρο της Αγίας Ειρήνης κύριο Ράλι και μερικούς άλλους χριστιανούς και χριστιανές και μιλήσαμε με τον καλύτερο και τον ωραιότερο τρόπο
και η συνεργασία μας ήταν, είναι και θα είναι άριστη. After the Divine Liturgy, in the small hall of the church, we had a light lunch with the new president of the Greek community of Toronto, Mrs. Skoutakis, the president of the Church of St. Irene Herzogalando, Mr. Rallis, and a few other men and ladies. We had a wonderful cooperation, and we have no doubt whatsoever that our Archdiocese and the Greek community of Toronto will cooperate very well. God bless you all. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Παρακαλώ κρατήστε αυτά τα λόγια του Θεού και προσπαθήστε πάντοτε να κάνετε το θέλημά Του και την ερχόμενη Κυριακή πάλι μαζί. Thank you for watching our program. Please try to keep the words of God with you and try to do always His will. And next Sunday, again together. Την Τόροντο εσάν ύμνης τιμήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και Χριστόν πάντες δοξάζομεν.